Θα δώσουμε τώρα, μετά από συνεννόηση που έχει γίνει, στον Γενικό Εισηγητή από την πλευρά των Ανεξάρτητων Δημοκρατικών Βουλευτών, τον κύριο Δημήτριο Ανδρουλάκη. Κύριε συνάδελφοι, θα έχετε καταπονηθεί τώρα. Επειδή είμαστε λίγοι και καλοί, θυμήθηκα τον Λεωνίδα Κύρκο, ποιος κάποτε μίλαγα εγώ στα Γιάννενα σε μία αίθουσα και ήταν η φίσκα. Αλλά οι δικοί μας είχαν κλείσει το δρόμο και δεν πήγανε στη συγκέντρωση του Κύρκου. Ήταν τρεις άνθρωποι. Και λέει ο Λεωνίδας, για εσάς τους τρεις γενναίους θα μιλήσω τρεις ώρες. Και πράγματι μίλησε τρεις ώρες ο Κύρκος. Ήταν εκπληκτικός από αυτά που έμαθα. Έκανε μια ασύλληπτη ομιλία, έτσι, εξομολογητική κλπ. Έβγε ο φίλος ο Τσακαλώτος που μου δίνει την αφορμή να μιλήσω για τα όρια του ακαδημαϊσμού από αυτό που είπε. Αναφέρθηκε πράγματι σε μια ξεχωριστή προσωπικότητα, στον Ίρβινγκ Φίσερ, νομπελίστα, χάρη στον οποίο μάθαμε πρώτη φορά, έτσι, αναλυτικά τότε στο Μεσοπόλεμο, αυτό που λέμε αποπληθωριστικό σπιράλ χρέους ύφεσης. Αυτός λοιπόν ήταν ο σούπερ, ο θεός των προγνώσεων στις διακυμάνσεις της αγοράς. Όλοι τον λάτρευαν, ήταν η απόλυτη θεότητα. Όταν όμως χρειάστηκε να εφαρμόσει τις θεωρίες του, τα μοντέλα του, στις δικές του επενδύσεις, μετοχές ομόλογα, μια, δυο, τρεις φορές καταστράφηκε, πέθανε άπορος και εγκαταλελειμμένος, έγινε έρανος για να επιζήσει ο Μέγας Ίρβινγκ Φίσερ. Το λέω προς τους ακαδημαϊκούς πάντα που τους έχω ιδιαίτερη αδυναμία, αλλά να μην ξεχνάμε ποτέ ότι η οικονομία δεν είναι μόνο αριθμοί, σχήματα, μοντέλα, αλλά αισθήματα, προσδοκίες, εύλογες ή παράλογες. Και όταν λέμε όχι αυτό το μοντέλο, το άλλο μοντέλο, του λέει και ο άλλος, ρε σύντεκνε, για τον καιρό τα μοντέλα, ρε σύντεκνε, δεν ανοίγεις το παράθυρο να δούμε τι καιρό κάνει? Δηλαδή τον πραγματικό κόσμο να δούμε πέρα από τα μοντέλα. Σε αυτές τις συζητήσεις, κύριε συνάδελφε, ιδιαίτερα τώρα που είναι οριακά τα πολιτικά πράγματα, εμφυλοχωρείται η συνήθις παρεξήγηση, το λάθος σχήμα, υποσυνείδητα διαπερνά και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, ότι δηλαδή όταν τα πράγματα πάνε χειρότερα, όσο χειρότερο, τόσο καλύτερα για την αντιπολίτευση. Ή αντίστροφα, αν τα πράγματα πάνε καλά, έστω και ελάχιστα καλύτερα, τόσο το καλύτερο για την κυβέρνηση, χειρότερο για την αντιπολίτευση. Αυτό το σχήμα διαψεύδεται από την ιστορία. Όταν, ας πούμε, οι κοινωνίες βυθίζονται σε κρίση και βαδίζουν από το κακό στο χειρότερο ολοταχώς, αναπτύσσονται συντηρητικά, φοβικά, αντανακλαστικά, ενώ όταν χτυπήσουν πάτο και αρχίζει μια... χωρίς να κολλήσει τον πάτο, διότι από αυτό κινδυνεύουμε τώρα, να κολλήσουμε τελείως τον πάτο. Λοιπόν, αν χτυπήσει τον πάτο και αρχίζει λίγο και ανεβαίνεις, αναζωπυρώνονται οι προσδοκίες και οι άνθρωποι λένε δεν δοκιμάζουμε και κάτι άλλο. Ο Αλέξης, όχι αυτός που είναι στο κάθισμα εκεί πέρα, αλλά ο Αλέξης de Tocqueville, είχε κάνει μια μελέτη στο 19ο αιώνα και παρετήρησε. Το επιβεβαιώνουμε και στον 20ο αιώνα. Αυτό το επιβεβαιώνουμε στατιστικά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμβαίνει, ότι οι μεγάλες αλλαγές ή οι επαναστάσεις ακόμα γίνονται στις απαρχές της βελτίωσης μιας κατάστασης. Όχι στο χειρότερο σημείο των κρίσεων. Αυτό πρέπει να το έχουμε όλοι υπόψη μας. Και επειδή η αγαπημένη μου Φευρωνία, που την, εγώ τη θαυμάζω ή την παραδέχομαι, όχι η παράταξή της όσο εγώ, κούνησε το κεφάλι της, ήθελα να πω στον αγαπητό Ανδρέα Λικουρέζο, που ξέρει επίσης ότι τον εκτιμώ πολύ, ότι έχει και γενναιότητα και λαϊκότητα, ήθελα να πω ότι, προσέξτε, αν υποθέσουμε ότι τα πράγματα κάνε κάπως καλύτερα, δεν σημαίνει ότι αυτό θα καταγραφεί εκλογικά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, αν αυτό το υπεραισιόδοξο, έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα, αν πράγματι αυτό το υπεραισιόδοξο μικρής πιθανότητας σενάριο που λέει ότι θα βγούμε στις αγορές, αν και έχουμε junk bonds ομόλογα, αν και η Ευρωζώνη με πιθανότητες, λέει το IMF, 40% ξαναπάει σε δεύτερη ύφεση, W, W διπλό θα πάει, ας πούμε,
Αν και ο Ντράγκη δεν ριζοσπαστικοποιεί την παράδοση του, την παρέμβασή του στην ποσοτική χαλάρωση, έτσι που να αγγίξει την πραγματική οικονομία και την απασχόληση. Αν και δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα ρυθμίσουν ριζικά, θα διευθετήσουν το χρέος, αν και εμείς θα βγούμε στις αγορές. Λέγω έστω. Για να δούμε στα δεδομένα τώρα των αριθμών και εγώ που κατηγορώ τους αριθμούς. Ας υποθέσουμε ότι το περαισιόδοξο σενάριο που υπάρχει στον προϋπολογισμό, ο οποίος είναι προϋπολογισμός όπως και να το κάνουμε, κύριε συνάδελφε, αναγκαστικά. Δηλαδή δεν είμαστε σε ένα ιδανικό κόσμο, είναι πολιτικού και εκλογικού κύκλου προϋπολογισμός. Αλλά λέμε τώρα, δεν μπορείτε να το πείτε σε στο λόγο. Λοιπόν, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε 2% ανάπτυξη. Πόσο μας κάνει σε βελτίωση στην αξιολόγηση της Ελλάδας στις αγορές? 0,25. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μείωση του χρέους 8 μονάδες. Πόσο δύσκολο όταν έχουμε αποπληθωρισμό. 8 μονάδες. Πόσο μας κάνει βελτίωση, πώς θα μετρήσει η Standard Poor's, η Moody's, ξέρω εγώ. 0,30 βελτίωση. Ας υποθέσουμε ότι μειώνουμε το Έλληνα κατά 3 μονάδες. Πόσο ως κάνει αυτό? 0,25. Ας υποθέσουμε και ότι απίθανο, απολύτως απίθανο, αυξάνει, ας το πούμε έτσι, ικανότητα κυβερνησιμότητας της κυβέρνησης σημερινής. Ξέρω, συλλαμβάνει τη φοροδιαφυγή, αυξάνει την απόδοση στη δημόσια διοίκηση, βάζει στόχους και τους πετυχαίνει. Μισή μονάδα. Δηλαδή, ακόμα κι αν εφαρμοστεί το υπεραισιόδοξο σενάριο, η Ελλάδα θα παραμείνει σε ζώνη υψηλού κινδύνου, τώρα προς εσάς, ακόμα κι αν έχουμε ένα νέο κυβερνητικό σχήμα που είναι πολύ πιθανό το Μάρτιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι είναι, σκληρή πραγματικότητα. Και προσέξτε τώρα. Όσοι αισθάνονται, τα είδαμε προχθές στο ψήφο εμπιστοσύνης, όσοι ομάρτυρες, προσέξτε, ότι έστω με βαρύ κοινωνικό τίμημα έσωσαν τη χώρα από την άταχτη τυφλή χρεοκοπία και διατηρηθήκαμε στο ευρώ, ακόμα και αν βάσιμα ελπίζουν σε μία έστω εκ των υστέρων δικαίωση, τα λέω σε σένα αγαπητέ Χρήστο, που ξέρεις πόσο σε εκτιμώ, ακόμα και τότε πρέπει να ξέρετε μια κήπο Σαμαράς ότι είναι από χωριό. Δεν είναι. Χάρβαρντ είναι κι αυτός, τέλος πάντων. Λοιπόν, μεγάλες οικογένειες, τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά, Ανδρέα. Λοιπόν, ακόμα και τότε στο χωριό λένε, όταν περάσει λίγο ο κίνδυνος, ακόμα και ο Θεός λησμονάται. Καταλάβατε. Αυτό να το έχετε υπόψη σας. Και φαντάσου να μην σε θεωρώ εθνητό. Λένε Ευαγγέλη, Αντώνη, ξέρω εγώ Γιάννη, μεθαύριο, ξέρω εγώ Αλέξη, οτιδήποτε κλπ. Αυτή, κύριε συνάδελφε, είναι η πραγματικότητα. Και ένας ρήτορας, δεινός αρχηγός, στη συζήτηση στη Βουλή, αλλά δεν είχα εγώ την ευχέρεια να απαντήσω, να σχολιάσω, ας πούμε, είπε κάτι το οποίο είναι σωστό. Αν ξεχάσουμε ποιος είναι ο εκφωνητής, το πλαίσιο αναφοράς ή τα δρόμενα. Είπε, ως προειδοποίηση, σε 5 μέρες μπορεί να χαθούν 5 χρόνια. Δηλαδή, αν ήταν μια ουδέτερη παρατήρηση από κάποιον άλλον risk manager, ας πούμε, είναι σαν άλλη στο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρεις, θα αυξήσεις τις πιθανότητες επιτυχίας των στόχων σου, ξέρω εγώ, αν τα βγάλεις πέρα με τα 3 α, αβεβαιότητα, αστάθεια, σάφεια, και με το 1 π, με την πολυπλοκότητα, δηλαδή αν έλεγε, ξέρω εγώ, ζητείτε πολιτική με risk management, με συγκριτική αξιολόγηση του ρίσκου των πιθανών επιλογών. Όμως αυτός που το έλεγε, εννοούσε ότι 5 μέρες, 5 ώρες, 5 λεπτά χωρίς εμένα στη διακυβέρνηση, η Ελλάδα θα γίνει μπάχαλο, και γι' αυτό η προειδοποίηση δεν έχει καμία αξία. Κύριε συνάδελφοι, στην πολιτική και στην οικονομία το θεμελιώδες ζήτημα πάντα είναι εμπιστοσύνη, 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 η οποία κερδίζεται πολύ δύσκολα, χάνεται σε 5 λεπτά, σε 5 μέρες, σε 5 ώρες, ξέρω εγώ. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Δίκαια, άδικα, φταίνει περιστάσεις. Αυτή είναι και η μοίρα της πολιτικής. Έτσι. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτή την κατάσταση, ας το πούμε έτσι. Τώρα, ήθελα να πω ότι η εμπιστοσύνη στην περίπτωση αυτή, κύριε συνάδελφε, δεν αφορά μόνο την κοινωνία. Αν ήταν έτσι, τα πράγματα, ειδικά για εμάς που είχαμε όνειρα να αλλάξουμε και έχουμε, να αλλάξουμε την κοινωνία, θα ήταν απλά. Αλλά τώρα πρέπει
να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη ενός βιτσιόζικου απρόσωπου άφιλου με ύψιλον παγκοσμιοποιημένου πλάσματος με παράξενο γούστα και αστάθμητα κριτήρια και συμπεριφορές που φέρει το ελληνικό, το ιερό ελληνικό όνομα θηλυκό αγορά. Και θα μου πεις, εδώ τα κατάφερε, ξέρω εγώ, οι Τουλούλα που ήταν αντάρτες πόλεων, δεν θα μπορέσουν να τα καταφέρουν οι του Τσίπρα υπό προϋποθέσεις. Μάλιστα, αν θα είναι και κανείς μακιαβελικός, θα έλεγε ότι η τύχη είναι μια γυναίκα που γουστάρει τους νέους, τους θρασείς, τους τολμηρούς που την αψηφούν, την ποδοπατούν. Ναι, αλλά στις αγορές πρέπει να ξέρετε, οι αγορές είναι γεροντολάγνες. Αγαπούν, ξέρω εγώ, το Σόρος 84 ετών, το Μπάφετ 84 ετών, όσοι έχουν, είναι απίστευτο, δηλαδή άνω των 78 είναι οι αγορές, ας πούμε. Και έτσι βλέπεις τώρα, λεφτά υπάρχουν πάντα όταν δεν τα έχεις στα σεντούκι σου, όταν δεν τα βγάλεις από την παραγωγή, όταν δεν έχεις τη μηχανή που τα κόβει, όταν δεν σου τα προσφέρει ο Ντράγκη χωρίς εγγύηση. Σε τελευταία ανάλυση, κύριε συνάδελφε, δυστυχώς γερμανική, δεν σου τα δίνει διαφορετικά. Στην περίπτωση αυτή, λεφτά υπάρχουν μόνο όταν κερδίσεις την εμπιστοσύνη αυτού του αβέβαιου πλάσματος, εξαιρετικά αβέβαιου πλάσματος, το οποίο θέλει να σου επιβάλλει μια πειθαρχία που πολλές φορές είναι εντελώς χαλαρή, απαράδεκτα χαλαρή, όπως στην εποχή της Φούσκας που η Ελλάδα δανειζόταν, όπως η Γερμανία, ή όπως άλλες περιστάσεις που γίνεται αδικαιολόγητα παράλογη η πειθαρχία που θέλουν να επιβάλλουν οι αγορές. Δηλαδή, γιατί μιλώ τώρα, τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω σε εσάς τους δύο ηρωικούς, τρεις, τέσσερις, θα μπορούσαμε να είχαμε ενότητα της αριστεράς, αν δεν ήταν η αγαπημένη μου Φευρονία και ο Ανδρέας, απόψε εδώ στη λίγη εμείς. Δηλαδή, κύριε συνάδελφοι, δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν πρέπει να εσωτερικεύετε το φόβο μέσα σας ότι αν τα πράγματα πάνε λίγο καλύτερα, δηλαδή μισοβγεί η Ελλάδα, ας το πούμε έτσι, στις αγορές, στην κανονικότητα που λένε, θα χάσετε το πολιτικό παιχνίδι, όπως λέει ο Βενιζέλος, και επομένως νιώθετε ανασφάλεια. Και καμιά φορά δείχνετε μια φιλοπόλεμη εριστική διάθεση που δεν τη χρειάζεστε, όπως κάτι δηλώσει που γίνανε χθες κλπ. Λοιπόν, μιλώ πολιτικά, κύριε συνάδελφοι, διότι ο προϋπολογισμός αυτός βασίζεται σε ένα επιθυμητό σενάριο πολιτικού και εκλογικού κύκλου και μάλιστα έχει ένα έστιχτο χερέκακο υποσυνείδητα. Δεν το ξέρουν οι συντάκτες του, αλλά στο βάθος είναι σαν να λέει, θα δείτε τι θα πάθετε. Δηλαδή σου λέει, θα βαδίσετε σε κεκλειμένη επιφάνεια η οποία είναι λαδωμένη και στο παραμικρό γλίστριμα θα τιμωρηθείτε από τις αγορές, ή πρέπει να τρέχετε με τη γλώσσα έξω, να έχετε ίσως κελισμένους προϋπολογισμούς, διότι διαφορετικά θα κλείσει η πιστωτική γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πράγμα που θέλετε πάστε σε να αποφύγετε, διότι να μην έχουμε ποτέ και δεν θα έχουμε ποτέ bail-in στην Ελλάδα κλπ. Με αυτές τις σκέψεις να πω ότι δεν ξέρω, ο Χρήστος έχει κάνει, όχι, ο Υπουργός έχει κάνει προφανώς μια δουλειά υποδομής. Εγώ πάντα δουλεύω με τα 3,5 σενάρια. Και η αντιπολίτευση έτσι έπρεπε να δουλεύει. Με 3,5 σενάρια. Δεν κολλάς ένα και λες αυτό είναι που μου έδωσε το βιβλίο αυτό. Εντάξει, αυτό. Ωραία, αλλά. Ναι, ρε παιδί μου, ωραία. 3,5 σενάρια. Με τα 3 σενάρια καλύπτεις το 90% των πιθανών εξελίξεων και ένα 5%, ξέρω εγώ, 10 σε ακραίες περιπτώσεις, είναι τα απροσδόκητα συμβάντα μικρής πιθανότητας αλλά δυσανάλογα μεγάλης επίδρασης που τώρα το ξέρουμε πολύ καλά. Και επίσης πρέπει να ασκηθούν όλα τα κόμματα στη δική του στρατηγική. Άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλο η Νέα Δημοκρατία, άλλο τέλος πάντων η ΕΛΙΑ, ξέρω εγώ. Σε αυτό που λέμε mini-max διαπραγμάτευση, όπου αναζητούμε τον όπτιμο συμβιβασμό, δηλαδή το καλύτερο εφικτό αποτέλεσμα από τα χειρότερα που έχουμε μπροστά μας στα όρια της πολυπλοκότητας, της αλληλεξάρτησης, του σχετισμού των δυνάμεων κλπ. Κλπ. Με σωστή διαχείριση κινδύνων. Μάλιστα. Με αυτό το πνεύμα λοιπόν ήθελα να σας πω ότι πρέπει να βαδίσουμε, να διεκδικήσουμε σαν Ελλάδα δύο optimum συμβιβασμούς. Ξεκινώ για τον πρώτο από τον Χαρδούβελη που ήθελα να είναι σήμερα εδώ. Όχι γιατί αυτός τα λέει αυτά. Ο οποίος έκανε δήλωση
όταν πήγε στους Γερμανούς, ότι εναποθέτει όλες τις ελπίδες του, προσέξτε, όλες τις ελπίδες του στην αγορά ABS εν υπόθηκων ομολόγων. Αμέσως αντέδρασε και με ερώτησε και προσπάθησα να του πω ότι αν σε αυτές τις υπερβολικές παράλογες προσδοκίες βασίζεται το κυβερνητικό σχήμα, βγαίνουμε στις αγορές, θα χτυπηθούμε από το παλίνδρομο κύμα της μεγάλης κρίσης. Ο Στρόφσκι, τα κύματα, με λέτη των κυμάτων. Δηλαδή, προσέξτε πώς βουλιάζουν τα βαπόρια. Τροέφτε ένα κύμα και σε βαράει μία. Όπως γυρίζει από την αχτή που χτυπάει και επιστρέφει, το ένα σε βαράει από εδώ, το άλλο από εκεί, μπαπ, τέλειωσες. Αυτό είναι. Αυτό μπορεί να συμβεί στην ελληνική οικονομία. Από παλίνδρομο κύμα να κάνει άλλη μια βουτιά. Δηλαδή, να πάμε σε διπλό W και μάλιστα στο εγγύς μέλλον ανεξάρτητα ποια θα είναι η κυβέρνηση. Αυτές είναι οι δυσκολίες που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Όχι ότι αδιαφορώ για το πρόγραμμα ABS, όταν μάλιστα οι τράπεζές σου έχουν ομόλογα που λήγουν το Μάρτιο εν υπόθηκα, που έχουν καθέσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πρέπει να βρουν ισόποση ρευστότητα. Δεν το αδιαφορώ, δεν υποτιμώ, αλλά λέω ότι το πρόγραμμα ABS στο άμεσο μέλλον βοηθάει μόνο κάποιους, τους ομολογιούχους, τους μετόχους. Δεν αγγίζει τουλάχιστον άμεσα την πραγματική οικονομία, την πραγματική απασχόληση, τα πραγματικά εισοδήματα. Τι κάνουμε αυτή τη στιγμή και λέμε όλοι, ναι, σωστά, κι εγώ, τι να κάνουμε τώρα, έτσι που είμαστε. Είμαστε σε ένα καπιταλισμό, σε μια φάση του καπιταλιστικού συστήματος, όπου πρέπει για να προκαλέσουμε κάποια ανάπτυξη να διακινδυνεύουμε φούσκες πιστωτικές. Δηλαδή οι κεντρικές τράπεζες τρομπάρουνε νομισματική παρέμβαση και έτσι διακινδυνεύουμε να αντιμετωπίζουμε μια κρίση προετοιμάζοντας μια άλλη διαφορετική. Μια και βλέπω τον σύντροφό μου τον Νίκο από εδώ, είναι η φράση που είπε ο Μάρξ, είναι καταπληκτική στο κεφάλαιο, που λέει ότι ο καπιταλισμός ξεπερνά τις αντιθέσεις του, δηλαδή τις κρίσεις του τελικά, μετατοπίζοντάς τις σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δημιουργούμε, ας το πούμε έτσι, το δυναμικό μια άλλη φούσκα στο μέλλον. Αλλά αυτή τη στιγμή και εγώ είμαστε και λέμε ότι είναι να γίνει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε στην εξής κατάσταση, στην εξής συγκυρία. Αυτοί που πάνε λίγο καλά, οι αγγλοσαξονικές οικονομίες, δεν μπορούν να δημιουργήσουν παλιριακό κύμα που να σηκώσουν τα υπερογένεια τις βράχες και τις βάρκες. Η Ευρωζώνη, από ό,τι φαίνεται, πάει σε νέα ύφεση. Και η είδηση, βέβαια, αναπολύτως αναμενόμενη από αυτούς που ξέρουν, είναι ότι η Γερμανία. Ότι στη Γερμανία υποχώρησε η βιομηχανική παραγωγή. Έχουμε χρόνια στασιμότητα επενδύσεων στις υποδομές. Στάσιμη παραγωγικότητα κρίσιμη για μια γερασμένη χώρα σαν και εμάς όπως είναι η Γερμανία. Και τεράστια εμπορικά πλεονάσματα. Δηλαδή υπάρχει κορεσμός αποταμιεύσεων, κορεσμός χρήματος στη Γερμανία και σε μερικές άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, που δεν μπορούν όμως να διοχετευθούν, δεν έχουν λόγο να διοχετευθούν στην οικονομία της Γερμανίας και στην Ευρωζώνη και τραβούν για Ηνωμένες Πολιτείες και για αναδυόμενες αγορές που κι αυτές τώρα έχουν κάποιο πρόβλημα κλπ. Και ο Ρέντζι ο Ιταλός πιάνει τη συγκυρία πολύ σωστά όταν λέει άλλο, αν θα κάνει και τι θα κάνει, όταν λέει ή ανάπτυξη ή το ευρώ τελειώνει. Χρησιμοποίησε αυτή τη δραματική φράση. Το ερώτημα λοιπόν για μας, κύριοι συνάδελφοι, είναι με δεδομένες τις ιστορικές και ιδεολειπτικές αγγυλώσεις της Γερμανίας, που δεν είναι αυτό που λέτε νεοφιλελευθερισμός, είναι κάτι άλλο, είναι τευτονισμός, δεν υπάγεται σε κανένα από τα υπάρχοντα ιδεολογικά ρεύματα, είναι άλλου είδους κατάσταση. Ποιο συμβιβασμό θα επιλέξουμε? Ποιο είναι ο optimum συμβιβασμός σε αυτή τη συγκυρία? Η γνώμη μου ήταν και είναι ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να κόψει ομόλογα αναπτυξιακά, αυτό που λέμε όλοι, ειδικού σκοπού πάνω σε παραγωγικά σχέδια, σε υποδομές, δίκτυα, καινοτομία, ενέργεια. Να τα αγοράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έμεσα, δημιουργώ χρήμα. Να τα αγοράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να τα διαχειριστεί αργότερα, να τα πουλήσει, να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι. Και στην περίπτωση αυτή, βλέπουμε ότι η δημόσια επένδυση στην περίπτωση αυτή, που δεν προέρχεται από τη φορολογία, δεν βγαίνει από τους προϋπολογισμούς, αλλά από πάνθινο τζάμπα χρήμα που υπάρχει στις αγορές αυτή τη στιγμή, από πλεόνασμα χρήματος, πράγματι μπορεί να συμπαρασύρει
τις ιδιωτικές επενδύσεις, να ενισχύσει τις δυνάμεις της ζήτησης και της προσφοράς ταυτόχρονα και να αυξήσει την παραγωγικότητα που είναι κρίσιμη. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, υπό αυτές τις προϋποθέσεις και μόνο υπό αυτές, το κάθε ευρώ που δανειζόμαστε πολύ φτηνά, όχι εμείς, πέφτει στην παραγωγή και γίνεται 2,5-3,5 ευρώ. Όχι! Προσέξτε τώρα την καρικατούρα του κεϊνσιανισμού, η οποία υπήρξε το 2008-2009. Τότε τι έλεγαν οι σοφοί? Χρήστο, άστο να τα ακούσεις, αφάσεις λίγο. Τι έλεγαν οι σοφοί τότε? Σύμβουλοι του Παπαδρίου, μεγάλες μορφές, σας ανάφεραν σήμερα και ως υποδείγματα. Έλεγε το ένα ευρώ που ρίχνω στην κατανάλωση θα γίνει δύο. Και είπα εγώ τότε, αλχημίες, το είπε ο Κέινς, αλχημίες. Το ένα δεν θα γίνει δύο, θα γίνει 0,50. Διότι δανειζόμουν, πέρασα το όριο κινδύνου, δανειζόμουν με υπερβολικό επιτόκιο, το ρίχνα στην κατανάλωση ή στους ημετέρους, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Δεν υπήρχε λοιπόν, δεν υπάρχει παντού και πάντοτε αύξηση της ενεργού ζήτησης όταν ξοδεύω με δανεικά, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως τώρα αυτό που λέμε κλπ. Αυτή είναι, κύριε συνάδελφοι, η σκληρή πραγματικότητα. Ο Κέινς είπε, εγώ δεν είμαι κεϊνσιανός, αυτά είναι αλχημίες, όταν βρέθηκε ενώπιον αυτών των υπολογισμών. Ποιο είναι το όριο κινδύνου που λες, από εδώ και πέρα δεν μπορώ να δανειστώ να κάνω τίποτα? Το όριο κινδύνου είναι, δεν είναι, ας το πούμε έτσι, άκαμπτο, όπως το προσδιορίζει ο καθηγητής ο Ρόγκοφ. Ο καθηγητής ο Ρόγκοφ το είπε, άμα φτάσει στο 90%, δεν υπάρχει αυτό το όριο στατιστικά, ούτε ιστορικά. Μπορεί να βγαίνει στατιστικά, αλλά δεν είναι τόσο άκαμπτα τα πράγματα. Ο Ρόγκοφ όμως είναι εκείνος ο οποίος είπε, γι' αυτό ήθελα το Χαρδούβελη σήμερα μπροστά μου, σε ακριτομήθεια όταν τέλειωσε η διάλεξή του τότε, εδώ στην Αθήνα, το 9, όταν άκουσε ότι ο Στίγλιτς, ο πράγματι αξιόλογος οικονομολόγος, έτσι δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, ο Στίγλιτς που αναφέρεται σήμερα εδώ, γι' αυτό φώναζε ποιος, ο Γιάννης, φώναξε του Πασόκας. Ο Στίγλιτς, όταν έμαθε το Στίγλιτς είναι σύμβουλος του Παπανδρέου, ξέρετε τι είπε? Αν είναι ο Στίγλιτς σύμβουλος του Παπανδρέου, ας πάμε να σορτάρουμε χρέος ελληνικό για να οικονομήσουμε. Εδώ ο Χαρδούβελης να το επιβεβαιώσει, να το διαψεύσει αυτό που είπε τότε ο καθηγητής, θα το θυμηθεί. Καταλάβετε, κύριε συνάδελφε, ποιο είναι το πρόβλημα. Και έπειτα από 5 χρόνια ύφεσης και κρίσης, προσέξτε, το ελληνικό μοντέλο παραμένει το ίδιο εν μέσω κρίσης. Παρά τη συρρήκνωση, παρά τις περικοπές, η αντεστραμμένη πυραμίδα με δανεικά με στενή παραγωγική βάση, αναλογικά ως σχήμα παραμένει το ίδιο, και η φευρονία είναι μηχανικός, θα καταλάβει τι εννοώ. Δηλαδή μια στενή παραγωγική βάση συμπιέζεται από ένα τεράστιο επικοδόμημα, εν μέρη κοινωνικά αναγκαίο όταν μιλάμε για υγεία, παιδεία κλπ, αλλά σε μεγάλο βαθμό και παρασιτικό. Και υπάρχει το εξής παράδοξο που έφυγαν εδώ οι οικονομολόγοι της αριστεράς, πρέπει να το διερευνήσουν, διότι αυτοί αποτελούν τώρα την ανερχόμενη δύναμη, αλλά ο Χρήστος μπορεί να μας δώσει κάποια απάντηση. Πώς γίνεται? Προσέξτε. Από το 2001 έως το 2013, σε σταθερές δραχμές, όπως τώρα αναφέρεται με το 2005, δεν είναι, Υπουργέ? Το ΑΕΠ από τα 165 δις πήγε στα 160, μείωση πλην 3. Πώς διάολο, πέστε μου, η αύξηση της ανεργίας είναι 160%. Να, γιατί από την κουλτούρα σας της ενεργού ζήτησης μετακινηθείτε. Είναι πιο σύνθετο το πρόβλημα. Δεν χωρούν γραμμικές απαντήσεις. Και να με επιτρέψετε 2 λεπτά να πω κάτι και εγώ για το χρέος. Για το δεύτερο όπτιμο συμβιβασμό. Όπως ξέρετε, τον Απρίλιο του 10, αλλά και πριν, έστω με μεταφορικό τρόπο έλεγα, ο Διονύσης ο Σιράκος όλα να διαρθρώνει το χρέος, πιάνει τη μια δραχμή, την πιέζει, την κάνει 2, ας πούμε, έλεγα κάτι τέτοιο για να μην πω αυτοπιβούμενη προφητεία κλπ. Είχα πει λοιπόν ότι η λύση το 10, φυσικά δεν ήταν το μνημόνιο, ούτε τον αγώ. Οι Κινέζοι θα μας αγοράσουν ομόλογα, ούτε οι Ρώσοι προς Θεού. Οι Ρώσοι ειδικά. Άλλη φορά θα σας πω περί Ρώσων. Λοιπόν, εγώ ο Ρώσος. Λοιπόν, το κουκουέ μόνο τα είπε σωστά για την Κρυμαία, γενικά για την κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας. Οφείλω να ομολογήσω ότι το κουκουέ έχει το θάρρος να μιλήσει πραγματικά σωστά για αυτή την κρίση. Λοιπόν,
Είπαμε ότι χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό Brady Plan. Brady ήταν ένας υπουργός αναπληρωτής των ΗΠΑ. Δηλαδή, θα έπρεπε να συνεδριάσει η Βουλή Παρασκευή βράδυ, να βγάλει ένα ψήφισμα, ενώ θα έχει το Σάββατο το πρωί συνάντηση με τη Μέρκελ, ξέρω εγώ, με τον, πώς ήταν τότε ο της Κεντρικής Τράπεζας, πώς τον λέγω, Τρισέ. Ναι. Να ψηφίσει η Βουλή, να βγάλει ένα ψήφισμα που να λέει καλούμε τους ομολογιούχους, αυτή είναι η ελληνική πρόταση, καλούμε τους ομολογιούχους να επιλέξουν ή κούρεμα στη λήξη των ομολόγων 25% ή εφόσον θέλουν να τα κρατήσουν στην ονομαστική αξία να το επιμηκύνουμε με μικρότερο επιτόκιο και να εξαιρέσουμε βεβαίως τις μη κερδοσκοπικές αποταμιεύσεις, ας το πω έτσι, να τους εξαιρέσουμε. Μπορούμε να το δούμε από το δίχτυ πωλήσεων κλπ. Αυτό δεν έγινε. Έγινε το 12. Έσπασε ένα μεγάλο ταμπού το 12. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Το 12 θα ήταν ιστορική τομή αν η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών περνούσε στον ESM και όχι στο δημόσιο χρέος. Αν προστατεύαμε τις μη κερδοσκοπικές τοποθετήσεις, αποταμιεύσεις, μικρομολογιούχους δηλαδή, και αν συνοδεύονταν από αντισταθμιστικά μέτρα ανάπτυξης ώστε να σηματοδοτηθεί μια ανάπτυξη της οικονομίας. Αυτό δεν έγινε. Τώρα πάμε σε αυτή τη φάση. Πότε ένα χρέος είναι βιώσιμο, θα σας πούν οι καθηγητές, είναι ένας τεχνικός δείκτης. Δεν πρέπει να τον περιμένετε εντελώς στα σοβαρά, διότι πολλές φορές υπάρχουν μη μετρήσιμοι σημαντικοί δείκτες. Ας πούμε, αφαιρούν από το επιτόκιο την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης και το πολλαπλασιάζουν το υπόλοιπο με το πηλίκο χρέος προς ΑΕΠ. Αυτό πρέπει να είναι μικρότερο από τα πρωτογενή πλεονάσματα. Εντάξει. Είναι ένας δείκτης απλός, αλλά οι αγορές σκέφτονται με πιο σύνθετα κριτήρια. Τώρα, πώς θα πάμε στον optimum συμβάσμα, πώς ξεκινάμε, με ποια ατζέντα? Ασφαλώς αμέσως θα βάλεις αυτά που θεωρούνται πιο εύκολα. Τα βάλεις. Και λες, μάλιστα, αυτό που λέμε, ξέρω, το σταθερό χαμηλό επιτόκιο είναι κρίσιμο, διότι μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα στις κεντρικές τράπεζες στο αμέσως επόμενο διάστημα. Είναι η επιμήκυνση, είναι, ξέρω, η ρήτρα ανάπτυξης, η περίοδος χάριτος. Ένα. Δύο. Λίγο πιο δύσκολο. Τα χρήματα, τα ομόλογα που κρατά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να κουρευτούν αναδρομικά αφού ήταν επενδύσεις. Βγάλανε κέρδη. Δεν μπορεί να εξαιρεθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και τρίτον, βεβαίως, είναι το ζήτημα της ονομαστικής απομείωσης του χρέους. Της ονομαστικής αξίας του χρέους, που θεωρείται επίμαχο πιο δύσκολο. Έτσι, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας, κύριε συνάδελφε, δεν λέω τώρα ποιες, δεν προλαβαίνω, έχουμε περάσει και ντρέπομαι, ποιες είναι οι κόκκινες, ποιες είναι οι μπλε γραμμές, πώς θα κινηθείς. Είναι συγκεκριμένη η κατάσταση πάντα. Δεν πρέπει όμως ποτέ να πιστέψουμε ότι είναι μονόπρακτο έργο, ιδίως προς την πλευρά της αριστεράς, το λέω τώρα. Ότι ξέρω εγώ να έχουμε την ψευδέστηση ότι πάμε και με τη μία, όχι, διότι μπορεί να πάμε για μαλλί και να βγούμε κουρεμένοι, ας πούμε, σαν χώρα. Δηλαδή δεν είναι μονόπρακτο έργο, είναι μια διαδικασία επίπονη. Έτσι, και μάλιστα όμως οι αγορές, θέλω να πω, προεξοφλούν τις διαγραφές χρεών πλέον. Διότι έχουν σωρευτεί γιγάντια χρέη σε όλο τον πλανήτη. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά η κεφαλαιοκρατική αναπαραγωγή χωρίς διαγραφές χρεών ποικίλης μορφής. Βεβαίως η Ευρωζώνη δεν έχει περισσότερα χρέη κατά μέσο όρο συνολικά πάνω από την Αμερική ή τη Βρετανία, αλλά έχει τρομερά άνηση επικίνδυνη κατανομή των χρεών. Ας πούμε, η Ιταλία να ένα πρόβλημα ταυτόχρονα. Μας θα έχει το 2015 140% του ΑΕΠ χρέος. Μιλάμε δύο, πόσα και, πόσα πάνω από το 2-3 θα είναι. Άρα είναι πολύ περίπλοκο το πρόβλημα αυτό. Έτσι πρέπει να απαντήσουμε. Αλλά θεωρώ, κύριε συνάδελφε, απαράδεκτο από ελληνικά χείλη να σπέβδουν, να απονομιμοποιούν την απομείωση του χρέους. Είναι μια κλασική αντίδραση από αυτούς οι οποίοι πάγια ευθυγραμμίζονται με τα καθιερωμένα του πυρήνα της Ευρωζώνης, έχουν μια, ας πούμε, γραμμική κουλτούρα σιροδρομική της ιστορίας, αυτοί που δεν πίστευαν ποτέ ή μάλλον πίστευαν ότι η Βασιλεία II αποκλείει, αποτρέπει οποιαδήποτε τραπεζική κρίση. Η Ευρωζώνη αποκλείει τη χρεοκοπία κρατών. Ξέρω εγώ, η μη συμβατική νομισματική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εδώ στη Βουλή. Σε μένα, σε ερωτήσεις. Είναι μη νόμιμα. Έχετε φτάσει έξω... το μισάωρο κι εσείς, παρακαλώ να κρίνετε. Μια φράση μόνο για το Υπουργείο Ανάπτυξης. Μια φράση, κύριε συνάδελφε. Μια φράση, συγγνώμη.
Σας είχα φέρει εδώ παλιά πρόταση νόμου πριν 2 χρόνια να ψηφίσουμε ότι αυτός που είναι διαπραγματευτής με την Τρόικα δεν μπορεί να αναλαμβάνει θέση στην Ευρωζώνη ή στην Κεντρική Τράπεζα. Τώρα την ανέλαβε εδώ, έτσι, και δεν την ψηφίστηκε, δεν διστηρίχθηκε, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και τώρα τι κάνει ο αγαπητός μας ο Γιάννης? Βαράει μίλιες, διότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεωρεί ότι η Κεντρική Τράπεζα Ελλάδος δεν έχει ούτε τις γνώσεις, ούτε την ανεξαρτησία, και βάζει την BlackRock. Η BlackRock ξεσκαρτάρει τα δάνεια σε όλη την Ευρώπη. Αυτό το ξέρουμε. Για το Υπουργείο Ανάπτυξη μια λέξη. Ο μέγας μεταρρυθμιστής του πρώην, που χωρίς καμιά μεταρρύθμιση προσκλήθηκε στη Γερμανία όπως συνήθως συμβαίνει, ως ο άνθρωπος που απελευθερώνει τις αγορές υπηρεσιών. Αλλά ξέχασε να πει από αυτά που λέει ότι οι οικοδεσπότες του έβαλαν βέτο, μπλόκαραν τη διατλαντική εμπορική και εταιρική συνεργασία για να υπερασπίσουν τα εθνικά του συμφέροντα όσον αφορά τον δικαστικό διακανονισμό κρατών, τραπεζών, επενδυτών, και μάλιστα έφτασαν στο σημείο, αγαπητή Φευρωνία, που αγωνίστες για, υποτίθεται, σας λέγανε, σας τρελαίνανε με τα κλειστά επαγγέλματα, σας ακούσετε με όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο, κύριε συνάδελφε, κύριε Ανδρουλάκη, παρακαλώ. Οι Γερμανοί, κύριε συνάδελφοι, να το γνωρίζετε. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Τελειώνω, η τελευταία φράση. Οι Γερμανοί, κύριοι συνάδελφοι, απαγόρευσαν για να προστατεύσουν το τοπικό επάγγελμα των ταξιτζίδων το σύστημα Uber διαδικτυακής συνένωσης των ταξί. Μέχρι εκεί. Μας κάνουν μαθήματα εμάς, όπως θα ήθελα να τελειώσω με την τελευταία φράση, Χρήστο, με συγχωρείς. Πράγματι, φιλιάρισα, παρασύρθηκα κι εγώ. Όπως, κύριοι συνάδελφοι, έχουμε το κακό συνήθειο και εμείς να ελεηνολογούμε εναντίον της χώρας μας, με το γνωστό, δεν θέλω να το επαναλάβω, ότι είμαστε εξωδιεφθαρμένοι, ότι είμαστε άντροφοροι διαφυγής, αλλά οι αξιόπιστοι της Ευρώπης κλέβουν τα ίδια και περισσότερα, και ο αγαπητός μας πρόεδρος τώρα, ο Γιούνκερ, υπέγραψε με την Amazon, με την Apple και με τη Fiat σκανδαλώδεις φορολογικές μεταχειρήσεις. Να γιατί λέω πάντα, να με συγχωρείτε κύριε συνάδελφοι για την φλιαρία, αλλά λέω πάντα ότι το έστικτο εθνικής αυτοπεριφρόνησης που χαρακτηρίζει ορισμένους από καθέδρας μεταρρυθμιστές εξυγχρονιστές δεν έχει τίποτα το μεταρρυθμιστικό, τίποτα το ανανεωτικό. Με συγχωρείτε. Κύριε συνάδελφοι, όπως καταλάβατε, ξεκινώντας από τον πρώτο γενικό εισηγητή, παρασυρθήκαμε σε μεγάλη υπέρβαση των χρόνων, πάνω από 50% αρκετοί εισηγητές. Έχουμε πρόπολους πληρώσει το τρίωρο της συνεδρίασης, ωστόσο όμως δεν μπορούμε παρά να κλείσουμε με τον γενικό εισηγητή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον συνάδελφο τον κύριο Καραθανασόπουλο. Ελπίζω, κύριε Πρόεδρε, να μην πάω μόνο κόντρα στο ρε.